Τη δημοπράτηση της μελέτης επέκτασης του λιμένα Μανδρακίου Νησίρου ανακοίνωσε ο Δήμος Νησίρου με δελτίο τύπου, στο οποίο αναφέρει συγκεκριμένα ότι ένα όνειρο γενεών αρχίζει να πραγματοποιείται. Την 21η Γενάρη του 2020, μετά από καθυστέρηση ενός έτους, αναρτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών διακήρυξη σύμβασης εκπώνησης μελέτης για το λιμάνι της Νησίρου. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη βελτίωσης και επέκτασης λιμενικών εγκαταστάσεων Μανδρακίου Νησίρου. Η εκτιμόμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ είναι 346.747,64 ευρώ. Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί βελτίωση του υφιστάμενου προβλήτα για την εξυπηρέτηση των μεγάλων επιβατηγών οχηματαγωγών σκαφών και ο σχεδιασμός εξωτερικών λιμενικών έργων για την δημιουργία ασφαλών συνθηκών ελιμενισμού στη Λιμενολεκάνη και κατά μήκος των παραλιακών κρυπηδωμάτων του λιμένα. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η κατασκευή των έργων έτσι όπως περιγράφονται. Πρώτον, επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα ώστε να δημιουργηθούν δύο λειτουργικές ράμπες για την πρυμνοδότηση επιβατηγών και οχηματαγωγών σκαφών. Δεύτερον, συμπλήρωση της εξωτερικής θωράκισης του υφιστάμενου προβλήτα και κατασκευή νέας στο δυτικό τμήμα μετά την κατασκευή τμήματος για την ασφαλή λειτουργία του νέου προβλήτα. Τρίτον, κατασκευή κυμάτοθράυστη μήκους περίπου 170 μέτρων για την προστασία της λιμενολεκάνης έναντι των κυματισμών, δύο νέα παραλιακά κρυπηδώματα. Πέμπτον, κατασκευή εγκάρσιου προβλήτα μήκους 80 μέτρων. Έκτον, κατασκευή βελτίωση των ηλεκτρολογικών δικτύων για τον ηλεκτροφωτισμό του λιμένου, την λειτουργία δικτύου πυρόσβεσης και παροχής ύδατος και ρεύματος σε όλα τα σκάφη, καθώς και εγκατάστασης απαγωγής ελαιοδών, καταλήπων και αστικών λιμάτων και σκαφών. Τα λιμενικά έργα θα φωτοσημανθούν σύμφωνα με τις οδηγίες υπηρεσίες φάρων του πολεμικού ναυτικού. Τα έργα του λιμανιού με τίτλο «Βελτίωση επέκταση λιμενικών εγκαταστάσεων Μανδρακίου Νησίρου» έχουν ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή από εθνικούς πόρους, από την ΣΑΕ 367 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με προτινόμενο προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Λιμενικό Ταμείο Αστυπάλαιας Κονησίρου.